Λοιπόν, εγώ να σας πω ότι είμαι μαθητής του Γιώργου Κόρα στα κινηματογραφικά του σεμινάρια, στα μαθήματα που κάνει κατά καιρούς. Είμαι άτακτος μαθητής. Δεν έχω παρακολουθήσει ποτέ ολόκληρο το σεμινάριό του, αλλά νομίζω ότι είναι ένας μαθητής που τον αγαπάει πάρα πολύ και τον παρατηρεί συνεχώς και τον σκέφτεται, ακόμα και όταν ο ίδιος δεν το ξέρει ή δεν του το λέω ή έχουμε να ειδωθούμε καιρό. Πρώτη φορά τον είδα να τρώει μαζί με τον Βούκουρα και με τον Γιάννη Παγκουριανόπουλο στο Παγκράτη, στο Βιλίνι, και έτυχε εκείνο το βράδυ να έχουμε ξεκινήσει μια κινηματογραφική λέση με τους φίλους μου, ας πούμε, και να έχουμε δει μόλις το τρυφερό δέρμα το τρυφό και να το συζητάμε στην ταβέρνα, να διαπληκτιζόμαστε για το άλλο φινάλε εξυπηρετεί στην κάτι ταινία ή όλα αυτά, και ξαφνικά βλέπουμε τον Παγκογιανόπουλο και τους άλλους δύο που εγώ τους ήξερα τις ταινίες του, και πηγαίνω εκεί και τους συστήνομαι και τους ρωτάω τι γνώμη έχετε για το τρυφερό δέρμα. Οπότε ξεκινάει μια μεγάλη συζήτηση, η οποία ξεκίνησε και τη φιλία και αυτή τη μαθητεία που σας λέω. Εγώ, παρότι μουσικός, αγαπώ το σινεμά περισσότερο από τη μουσική. Είναι κάτι δηλαδή που, στο οποίο είμαι ταγμένος καθημερινά, από παιδί. Νομίζω όμως ότι η γνωριμία μου με αυτούς τους τρεις ανθρώπους άλλαξε εντελώς και τον τρόπο που νόμιζα ότι αγαπάω το σινεμά. Ειδικά μετά τα μαθήματα του Γιώργου, τα οποία στην ουσία αποτυπώνονται στο βιβλίο. Δηλαδή, αν κανείς πάρει το βιβλίο και το διαβάσει, από εσάς που δεν το έχετε διαβάσει, και παρακολουθήσει τις ταινίες με τη σειρά έτσι όπως τις παρουσιάζει ο Γιώργος, και έχοντας τα λόγια του σαν οδηγό, θα αλλάξει εντελώς ο τρόπος με τον οποίο βλέπει κανείς τον κινηματογράφο. Αυτό το οποίο λέει στο τίτλο του βιβλίου του «Η γεύση του σινεμά» είναι κλειδί σε αυτό που πιστεύει ο Γιώργος για τον κινηματογράφο. Πιστεύει ότι ο κινηματογράφος τον αντιλαμβάνεται κανείς περισσότερο με τις αισθήσεις του. Είναι ένα δηλαδή αισθητικό φαινόμενο πολύ υψηλό. Θα μου πει κανείς, να τώρα ο Χρυσοβούκουρας έλεγε για το φτηνό Hollywood του σήμερα, το οποίο απευθύνεται μόνο στην ουσία στις αισθήσεις, με την καταιγιστική δράση, με την συνεχή, τα συνεχή χτυπήματα, το πολύ δυνατό ήχο. Νομίζω ότι είναι ένας φθηνός τρόπος να αντιληφθεί κανείς το αισθητικό φαινόμενο αυτός. Δηλαδή, είναι τόσο δυνατά τα χτυπήματα στις αισθήσεις που τελικά σε οδηγούν σε αφασία. Το να δεις σινεμά και να το απολαύσεις είναι κάτι το οποίο στο μαθαίνει το βιβλίο αυτό, αργά-αργά. Με μια ιστορική, ας πούμε, ματιά, δηλαδή σε πηγαίνει από την αρχή του σινεμά μέχρι τώρα και μελετάει τα εκφραστικά του μέσα, αλλά στην ουσία σε οδηγεί σε μια βαθύτατη απόλαυση, η οποία σιγά σιγά γίνεται όλο και πιο επικίνδυνη, γίνεται πάθος. Πολύ σωστά ο Αχιλλέας Κυριακίδης είπε τη λέξη πάθος, ανέφερε τη λέξη πάθος. Είναι η αιμονή του Γιώργου, νομίζω, αυτή, και η αιμονή και των ταινιών του. Ο Γιώργος βλέπει τη ζωή με μια ειρωνία και με μια αγάπη συνεχή. Αγαπάει πολύ τα σώματα, αγαπάει πολύ αυτά που λένε οι άνθρωποι. Συγκρατεί ατάκες, τις ειρωνεύεται. Αισθάνεται ορφανός από οποιονδήποτε θεό, αλλά έχει σχεδόν μια θρησκευτική αγάπη για τον άνθρωπο, για το σώμα του, ας πούμε. Λοιπόν, όλα αυτά τα πράγματα σιγά σιγά, δηλαδή τον ίδιο τον Γιώργο, την αγάπη για το σινεμά και τις αισθήσεις που σιγά σιγά γίνεται ένα πάθος το οποίο μας απελευθερώνει, θα το δει κανείς τέλεια μες στο βιβλίο. Και θα το δει, και ελπίζω πραγματικά, αν μερικοί από εσάς δεν έχετε παρακολουθήσει σεμινάρια του Γιώργου, δεν έχετε δει να μιλάει, δεν έχετε ακούσει το χιούμορ με το οποίο παρουσιάζει τις ταινίες, τον τρόπο με τον οποίο απαντάει στα ερωτήματα, τον τρόπο με τον οποίο ακούγεται τη φωνή του όταν παρουσιάζει τις ταινίες,
Νομίζω ότι το βιβλίο αυτό είναι μια καλή ευκαιρία να το ζήσετε αυτό. Γιατί δεν είναι απλώς ένα εγχειρίδιο. Θα δείτε ότι έχει πάθος και μάλιστα έχω μια μικρή διαφωνία εδώ με τον φίλο μου τον Αχιλέο Γεωργιακίδη. Θεωρώ το βιβλίο αρκετά αιρετικό ως προς την ματιά του και κυρίως ως προς την σύγχρονη κριτική θεώρηση του σινεμά. Δηλαδή, σε μια εποχή ας πούμε που το σινεμά θα το δει κανείς συνήθως στις κριτικές με μια πολύ στενή ματιά. Δηλαδή, άλλος λέει ότι ναι, αυτή η ταινία είναι ωραία διότι περιέχει ένα νόημα σωστό, ας πούμε. Λέει, τα λέει ωραία για το... Έχει μια ωραία φεμινιστική ματιά, ή μια ωραία ιδεολογική ματιά, ή μια ωραία... άλλοι μιλάνε για την απόλαυση της ταινίας, αλλά με πάρα πολύ εξωτερικό τρόπο. Ο Γιώργος σε μαθαίνει να δεις ότι υπάρχουν και άλλα πράγματα πέρα από αυτά. Και αυτό ακριβώς είναι η αιρετικότητά του, η οποία όμως τον οδηγεί σε μια ορθοδοξία τελικά. Στην ορθοδοξία του μεγάλου σινεμά, του μεγάλου σινεμά του 50, του 60 και των αρχών του 70, το αποφασιστικού σινεμά, το οποίο για ένα νέο σήμερα, που βλέπει κυρίως σύγχρονες ταινίες και μαθαίνει σιγά σιγά το σινεμά, θα είναι μια πολύ μεγάλη αποκάλυψη. Θα δει πράγματα εκεί τόσο τολμηρά, τόσο ανατρεπτικά, τόσο ανάποδα, τόσο αισθησιακά, που ακόμα και σήμερα θα πιστεύω ότι και πιο πολύ περισσότερο σήμερα που είμαστε έτσι αφασικοί και βλέπουμε ταινίες μόνοι μας στο σπίτι, είναι ικανό να του αλλάξει τη ζωή. Παίρνω και για να τελειώσω, παίρνω και ένα παράδειγμα από την υπέροχη ιστορία που είπε ο Αχιλλέας εδώ με τον Γιώργο και τον Αχιλλέα στο σινεμά να βλέπουν μόνο τους τον λόγο. Ο Γιώργος πράγματι βλέπει το σινεμά σαν ένα εκκλησίασμα. Πιστεύει ότι απαγορεύεται να βλέπουμε ταινίες μόνοι μας στο σπίτι, δεν έχει κανένα νόημα αυτό. Τώρα πια βέβαια όλοι έτσι βλέπουμε. Είναι σχεδόν μια βασική συνήθεια του κάθε ανθρώπου αυτή τη στιγμή το να βλέπει εικόνες μόνο στο σπίτι. Και το Γιώργο το να είσαι μαζί με άλλους σε μια αίθουσα και να βιώνετε μαζί την ταινία, αρνητικά ή θετικά, είναι μια δεύτερη διάσταση του σινεμά, μια απόλυτη προϋπόθεσή του και κάτι που συμπληρώνει αυτό που λέει και ο ίδιος στο τίτλο του, τη γεύση του. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου κάνει πολύ μεγάλη τιμή που μου μίλησε γι' αυτό.